Ο πόλεμο έχει γίνει η καλύτερη επιχείρηση ενό ετοιμοθάνατου καπιταλιστικού κόσμου. Και όταν μια επιχείρηση είναι πραγματικά χυμώδη, η Black Rock, το πιο σημαντικό παγκόσμιο επενδυτικό ταμείο, δεν λείπει ποτέ. Ο κανόνα είναι απλό. Καταστρέψτε ή καταστήστε ένα έθνος, εξαπολύστε μια σύγκρουση και μετά ντυθείτε άγγελοι ειρήνη και πηγαίνετε να ξαναχτίσετε. Συνέβη στο παρελθόν, ξέχασε κανείς τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που εμπιστεύτηκαν στην τεξανική εταιρεία Halliburton για την ανικοδόμηση του Μετασαντάμ Ιράκ. Με τη ρωσο σύγκρουση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πιθανώ ένα βήμα μακριά από μια ακόμη στρατιωτική κλιμάκωση, σκεφτόμαστε ήδη την ανοικοδόμηση του έθνους που λυγίζει από μήνες ρωσικών βομβαρδισμών υποδομών. Η διεθνή διπλωματία δείχνει τα όρια τη όταν πρόκειται να μιλήσει για ειρήνη, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική όταν πρόκειται για μετάβαση σε μετρητά. Το σχέδιο για την ανοικοδόμηση τη Ουκρανία συζητήθηκε στο Λουγκάνο τι πρώτε ημέρε του περασμένου Ιουλίου. Στο ελβετικό συνέδριο συμμετείχαν 41 χώρε και 19 διεθνεί οργανισμοί. Στο τέλο, αποφασίστηκε να επενδυθεί ένα γιγαντιαίο τζακποτ. Ποσό ίσο με 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο των φιδιών και των κερδοσκόπων κανείς δεν χαρίζει τίποτα. Μόνο δάνεια που θα λυθούν με μάλλον αυστηρούς όρους για τη χώρα. Πρώτη προϋπόθεση, η ιδιωτικοποίηση των περισσότερων από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί καρχαρίε είναι έτοιμοι να σκίσουν τα λείψανα του πτώματος της Ουκρανίας. Δεν αρκεί το ότι το Κίεβο χρησιμοποιείται ως κρυάρι σε μια αντιρωσική εκστρατεία, τώρα η Ουκρανία ή ό,τι έχει απομείνει από αυτή τη χώρα θεωρείται ως μια γιγάντια τούρτα που πρέπει να διαιρεθεί. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της πίτας θα καταλήξει στα χέρια της BlackRock, η ερωτοτροπία μεταξύ του Κιέβου και της εταιρείας με επικεφαλής των Φινκ κρατά εδώ και μήνες. Μετά την Ελβετική Σύνοδο και ένα ραντεβού το Σεπτέμβριο, ήδη τον περασμένο Νοέμβριο, η διάσημη Αμερικανική Εταιρεία είχε υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με το Ουκρανικό Υπουργείο Οικονομίας. Τότε ο Ζελένσκι Έσπευσε στην Ουάσιγκτον, δεν συνάντησε απλώ τον Τζο Μπάιντεν. Στι Αμερικανικέ συναντήσει του, ο Ζελένσκι γνώρισε τον Λάρι Φινκ. Στο τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος και ο ισχυρότερος μάνατζερ στον κόσμο έδωσαν τη συμφωνία κυρίων σε ένα δελτίο τύπου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.